Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε σε ακόμη μία εκπομπή αναλύσεις. Στη σημερινή μας εκπομπή φιλοξενούμε τον Σύμβουλο Στρατηγικής και Επικοινωνίας, Όμηρο Τσάπαλο, με τον οποίο θα συζητήσουμε για την πανδημία της παραπληροφόρησης και την επίδρασή της στο πολιτικό σύστημα της εκάστοτε χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος, το τεχνολογικό άλμα το οποίο προέκυψε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19 και τον επερχόμενο ψηφιακό σχηματισμό. Θα συζητήσουμε επίσης σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι επενδύσεις στην Ελλάδα και θα θίξουμε πολλά άλλα σημαντικά ζητήματα. Κύριε Τσάπαλε, να σας καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Πασχαλίδου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλή. Εν μέσω της πανδημίας παραπληροφόρησης που συνοδεύει την πανδημία COVID-19 αλλά και την πολιτική αναζήτηση και τη χειραγώγηση ψηφοφόρων μέσω των κοινωνικών δικτύων όπως παρακολουθήσαμε και στις αμερικανικές εκλογές, τα fake news και οι hackers εγείρουν πλέον να αποτελούν θέμα εθνικής ασφάλειας. Πώς λοιπόν τα fake news απειλούν τη λειτουργία του κράτους και το πολιτικό μας σύστημα? Καταρχάς, σαν μια έτσι γενική πρόταση, θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι τα fake news είναι απειλή για την ίδια τη δημοκρατία. Όταν προσπαθούμε οι δημοκρατικοί θεσμοί να λειτουργήσουν σωστά σε μια χώρα, αυτοί οι θεσμοί θα πρέπει να βασιστούν πάνω στην αλήθεια. Όταν η αλήθεια στις ειδήσεις, στην καθημερινότητά μας, στις πολιτικές εξελίξεις δεν υπάρχει, και αντικαθίσταται από fake news, αντικαθίσταται από θεωρίες συνωμοσίας, αντικαθίσταται από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να χειραγωγήσουν, όπως πολύ σωστά είπατε, τότε η ίδια η δημοκρατία απειλείται. Δεν είναι απλά η απειλή σε μια ομάδα ανθρώπων ή απέναντι στο πολιτικό σύστημα συγκεκριμένα. Είναι για την ίδια τη δημοκρατία συνολικά. Δυστυχώς, οι τεχνολογικές εξελίξεις στο διαδίκτυο και στα social media έχουν διευκολύνει την δουλειά κάποιου κακόβουλου, ο οποίος θέλει να παράξει ψεύτικες ειδήσεις και να τις διασφύρει στο διαδίκτυο. Είναι πάρα πολύ εύκολο πλέον σε σχέση με το παρελθόν. Υπάρχει η δυνατότητα των fake news μέσα από τα social media, υπάρχει η δυνατότητα του να δημιουργηθούν από το μηδέν βίντεο ψεύτικα, με ψεύτικο περιεχόμενο, αλλά να παρουσιάζεται από ένα υπαρκτό πρόσωπο. Σκεφτείτε για παράδειγμα τον πρωθυπουργό της χώρας να κάνει ένα διάγγελμα στο Μέγαρο Μαξίμου με το φόντο πίσω, το γνωστό που όλοι γνωρίζουμε από τα προηγούμενα διαγγέλματα. Και αυτά τα οποία λέει με τη φωνή του ο Πρωθυπουργός να μην τα έχει πει ποτέ. Και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης, αλγορίθμων και fake news εξελιγμένων με στόχο τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Απέναντι σε αυτή την απειλή υπάρχουν δύο τεινά. Το πρώτο είναι η τεχνολογική απάντηση. Θα πρέπει δηλαδή οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, η Google, η Facebook, οι μεγάλοι κολοσσοί που γνωρίζουμε και δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο, να αναπτύξουν τεχνολογίες τέτοιες που να αντιμετωπίσουν τα fake news στη ρίζα τους. Να μην υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα σε κανέναν που προσπαθεί κακόβουλα να μας επηρεάσει να μπορεί να ανεβάσει κάτι το οποίο είναι ψευδές. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και εδώ μπαίνουμε και σε ζητήματα λογοκρισίας επίσης, αλλά αν δεν γίνει εγκαίρως, τότε σίγουρα είναι θέμα χρόνου η ίδια η δημοκρατία να απειληθεί, που νομίζω ότι ήδη απειλείται. Και θα σας φέρω και ένα παράδειγμα. Σκεφτείτε τον επόμενο χρόνο που ξεκινάνε οι εμβολιασμοί καλώς εχόντων των πραγμάτων στην Ελλάδα. Σκεφτείτε Γενάρη μήνα να ξεκινήσουν μια μαζική επίθεση με fake news ότι ο εμβολιασμός δεν είναι σωστός, ότι ο εμβολιασμός γίνεται λάθος, ότι δεν έχουν πάει πολίτες να εμβολιαστούν γιατί θεωρούν τα εμβόλια ότι είναι επικίνδυνα. Και όλο αυτό να υπονομεύσει την εθνική προσπάθεια του εθνικού εμβολιασμού, που στόχο έχει μέχρι τον Ιούνιο του 2021 να βγούμε από το στο ξέφωτο και να μπορέσουμε να δούμε πάλι να επιστρέψουμε στην καθημερινότητά μας. Αυτομάτως αυτό μετατρέπεται σε πρόβλημα του πολιτικού συστήματος αλλά και σε πρόβλημα της ίδιας της δημοκρατίας. Δεν είναι δύσκολο να συμβεί. Εγώ είμαι σίγουρος ότι τους επόμενους μήνες θα βιώσουμε τέτοιου είδους fake news και επιθέσεων μέσα από το διαδίκτυο. Το ζητούμενο είναι αν έχουμε τα εφόδια αλλά και την τεχνική ικανότητα για να τα αντιμετωπίσουμε.